Ένα νέο δίκτυο λιμενικών υποδομών που θα εξυπηρετεί τόσο την ακτοπλοϊκή σύνδεση όσο και τις προοπτικές του θαλάσσιου τουρισμού σχεδιάζει να αναπτύξει στα νότια των Χανίων το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τη χώρα Σφακίων μέχρι την Αγία Ρουμέλη και από την Παλαιόχωρα μέχρι τη Γάβδο, τα λιμάνια του Νότου αναμένεται να δεχτούν σημαντικές παρεμβάσεις που θα δημιουργήσουν νέες βάσεις ανάπτυξης. Αναφερόμαστε στις λιμενικές υποδομές, οι οποίες για πάρα πολλά χρόνια έχουν μείνει όχι απλώς αναξιοποιητές, θα έλεγα οριακά αφημένες στη μοίρα της κλιματικής πίεσης, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι δύσκολες θάλασσες του Νότου επιβαρύνουν πάρα πολύ τις υποδομές μας και σε στενή συνεργασία και με την περιφέρεια και άλλους φορείς έχουμε επιλέξει τους λιμένες του Νότου οι οποίοι αναβαθμίζονται και αναφερόμαστε σε λιμένες που εξυπηρετούν τόσο τη 12μηνη θαλάσσια κυκλοφορία, μην ξεχνάμε και τη Γάβδο μας. Σε σύσκεψη στο Επιμελητήριο Χανίων με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη και του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Ευάγγελου Κυριαζόπουλου, η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου Χανίων παρουσίασε τις 6 μεγάλες παρεμβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται η δημιουργία επιβατικού σταθμού στο λιμάνι της Σούδας και η επέκταση και αναβάθμισή του. Το όριμο έργο του επιβατικού σταθμού έχει προταθεί με πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αναμένεται το τυπικό της απόφασης ένταξης. Και οτιδήποτε βαίνει όριμο, αυτή τη στιγμή έχει μία αναμονή χρηματοδότησης. Τα 6 λιμάνια των Χανίων, στα οποία δρομολογούνται παρεμβάσεις, έχουν προενταχθεί στο πρόγραμμα μεταφορές 2021-2027 του ΕΣΠΑ. Εμπλοκή παρουσιάστηκε στην εξέλιξη του έργου στο λιμάνι της χώρας Σφακίων, λόγω του εντοπισμού ενός είδους προστατευόμενων φυκιών. Ήδη έχει εξασφαλιστεί μια χρηματοδότηση. Καθυστέρησε λόγω του ότι ευρέθηκε εκεί το πήγε το οποίο, το Ποσειδόνο, το οποίο θεωρείται σαν παραδοσιακό, να το πω έτσι, να το πω, το οποίο έχει καθυστερήσει. Η μελέτη είναι μια προβλήτα έξω με 260 μέτρα. Η συζήτηση του Υπουργείου Ναυτιλίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση πράσινων λιμενικών υποδομών είναι προωθημένη και, όπως τονίστηκε, εκτιμάται ότι και η Κρήτη θα συμπεριληφθεί στον συνολικό σχεδιασμό.